Ένας εγκέφαλος από α156.600 κυβικά σήμερα είναι κλειδωμένο ότι μομπλιάζει και το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Πάμε να δούμε την κατάστασή του στη διάγνωση αυτού τον εγκέφαλο. Πάμε μέσω του προγράμματος Multi-EQ Scan. Είναι α156 το 1600 πριν το 2000 με τον εγκέφαλο το MM155, πολύ ποιοτικότερος από τους 731. Πάμε να συνδεθεί. Μας έβγαλε εδώ πέρα τα σηριακά του νούμερα. Αυτός είναι ο αριθμός συμπός, 156.600. Τελευταίο update το κάνει το 2001. Εδώ τα ασφάλματα είναι επειδή είναι όλα αποσυνδεμένα. Μέσα στη διάγνωση που δεν έπαιρνε μπρος το αυτοκίνητο, μου είπαν ότι είχε το UH600 ηλεκτρονική. Με το που γίνει δεν θα έχει ούτε το λαμπάκι αναμένο για το κλειδί, ούτε βλάβη τέτοια σχετική. Πάμε εδώ πέρα στις παραμέτρους. Το αυτοκίνητο έχει 95.000 χιλιόμετρα. Ένα από τα λίγα χρονολογία αυτοκίνητα που για την παλιότητά του έχει τόσα λίγα χιλιόμετρα. Πάμε εδώ πέρα. Θα μας βγάλει ότι ο κινητήρας δεν επιτρέπει να πάρει μπρος. Εδώ πέρα, not allowed. Ωραία, να το δεν επιτρέπεται να πάρει μπρος. Και πρέπει να κάνουμε τον κατάλληλο προγραμματισμό ώστε ο εγκέφαλος να αλλάξει κατάσταση του και να επιτρέπεται να πάρει μπρος, ώστε να μπει πάνω στο αυτοκίνητο και να φύγει το αυτοκίνητο ξανά. Πάμε να γράψουμε τώρα το αρχείο εδώ πέρα. Ξεκίνησε η διαδικασία του ατσιγραφής για να ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο. Ωραία, συνεχίζει. Εδώ είναι τα σηριακά του νούμερα. Έχουμε σταθερή τάση 12 volt. Λίγο ακόμη θέλει για να τελειώσει διαδικασία. Και τώρα μας βγάλει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το 100%. Ωραία. Ωραία, το πήρε. Και συνεχίζουμε. Θα πάμε να το κάνουμε μια επαληθεύση. Έχουμε τον εγκέφαλο, πάμε να το επαληθεύσουμε μια σύνδεση. Εδώ, πολύ ωραία. 1600. Δεν θα βγάζει πλέον βλάβη για error. Αυτό δεν θα το εμφανίζει μετά πλέον. Απλά είναι που το είχε συγκρατήσει. Θα το σβήσω και δεν θα το έχει πλέον. Το σβήσα και δεν υπάρχει πλέον βλάβη για ηλεκτρονικό κλειδί. Και στους παραμέτρους. Πάμε εδώ πέρα. Ο κινητήρας επιτρέπεται να πάρει μπρος. Είναι έτοιμο, ξεκλειδώθηκε. Είναι έτοιμος ο εγκέφαλος να κουμπώσει στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος πλέον.